Καλωσορίσουμε το μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Σοφρονά που μας περιμένει στη σύνδεσή μας. Κύριε Σοφρονά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους μας. Και σε εσάς το ίδιο. Είχατε στηρίξει ή τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου τις ελπίδες σας στην κίνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα? Βλέπουμε κόσμο στο κέντρο, αγοράζει και όλα σκύνονται τα μαγαζιά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από το Σάββατο έχει ξεκινήσει μια ψυχολογία στον κόσμο η οποία είναι ανεβασμένη. Πιστεύουμε όμως ότι μέχρι εδώ ήταν και από εδώ και έπειτα πιστεύω ότι θα αλλάξει και το κλίμα πρώτα-πρώτα στους καταναλωτές. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της Αθήνας τουλάχιστον, έχουμε αλλάξει τις βιτρίνες και είναι όλες γιορταστικές. Είναι καινούργια χρώματα. Αυτό που θα θέλαμε είναι ότι ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή να μην είναι τόσο μαζεμένος και κουμπωμένος. Είναι ημέρες γιορτάσιμες, είναι ημέρες χαρούμενες. Περιμένουμε τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε στα καταστήματά μας. Πιστεύουμε ότι αν θέλει να ψωνίσει θα βρει τα προϊόντα τα οποία είναι της αρεσκίας του. Θα πρέπει όμως να κοιτάξει την αγορά και να ψάξει να βρει το προϊόν το οποίο του κάνει και το θέλει, είτε για δώρο είτε για τον εαυτό του. Και θα λέγαμε ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουλάχιστον κέντρο της Αθήνας, ότι προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να μην έχουμε καμία ανεργία στα καταστήματά μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Και νομίζω ότι οι καταναλωτές αυτό θα το καταλάβουν και θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Προσφορές υπάρχουν για τους καταναλωτές αυτή την περίοδο? Προσφορές υπάρχουν, κύριε Σοφρονά? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Οι προσφορές μπορεί να υπάρχουν σε κάποια καταστήματα. Το θέμα δεν είναι οι προσφορές. Η προσφορά είναι ότι όλα τα καταστήματα έχουμε κρατήσει χαμηλές πάρα πολύ τις τιμές όσο μπορούμε πιο χαμηλές. Συμμετέχουμε και εμείς στην οικονομική δυσκολία που έχει ο καταναλωτής. Και τα μετά το Πάσχα τι θα γίνει, κύριε Σοφρονά, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, εάν σε περίπτωση σταματήσει η ψυχολογία, πρώτα απ' όλα ότι όλα τα κανάλια, δηλαδή μέχρι τώρα όλα τα κανάλια έλεγαν ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση τόσο μεγάλη. Πραγματικά υπάρχει μια οικονομική κρίση. Θα θέλαμε όμως ότι δεν είναι μόνο τόσο η οικονομική κρίση, όσο είναι η ψυχολογία του καταναλωτή και τόσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτό το θέμα τουλάχιστον να αλλάξει λιγάκι η ψυχολογία μας. Να τονωθεί, λέτε, η ψυχολογία έτσι ώστε να αρχίσει να κινείται περισσότερο η αγορά, μάλιστα. Νομίζω ότι αν σε περίπτωση αλλάξει λιγάκι η ψυχολογία του κόσμου, πιστεύω και σε εμάς θα βοηθήσει, αλλά και παράλληλα ο καταναλωτής θα βρει πραγματικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφρονά, και καλές δουλειές. Ευχόμαστε και καλό Πάσχα, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους και καλή υγεία να έχουμε όλοι. Να είστε καλά. Για να δούμε τώρα τι μπορεί, αν μπορεί μάλλον, η νηστεία να προκαλέσει προβλήματα ακόμη και στην υγεία, στον οργανισμό. Θα μιλήσουμε με τη διατροφολόγο, την κυρία Κωνσταλένια Καλιανότη, που μας περιμένει στο στούντιό μας στη Μουρούζη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε όσοι θέλουμε να νηστέψουμε, ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε να μην βάλουμε σε κίνδυνο και την υγεία μας? Καταρχήν μιλάμε για την νηστεία από εδώ και πέρα, έτσι, την μεγάλη εβδομάδα. Ναι, βέβαια. Αυτό το διάστημα είναι αρκετά μικρό, ούτως ώστε ακόμη και πιο αυστηρή νηστεία, γιατί υπάρχουν, δεν είναι πολύ σαφή τα όρια της νηστείας, έτσι. Κάποιοι νηστεύουν ακόμη και το ψάρι, άλλοι νηστεύουν μέχρι και το λάδι. Συνεπώς, είναι αρκετά μικρό το διάστημα για να εμφανιστούν προβλήματα στην υγεία. Αυτό που θα πρέπει να φροντίζουμε είναι καταρχήν την πρωτεΐνη την οποία δεν παίρνουμε από τα ζωικά τρόφιμα να την καλύπτουμε από άλλες πηγές. Δηλαδή? Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη την οποία δεν παίρνουμε λόγω του ότι έχουμε αποκλείσει τα γαλακτοκομικά και το κόκκινο και το λευκό από τη διατροφή μας, θα φροντίσουμε να την καλύψουμε από τα θαλασσινά που καταναλώνουμε αυτή την περίοδο, αλλά και από τα όσπρια, καθώς και από τα όσπρια με συνδυασμό με ορισμένα αμυλούχα τρόφιμα, όπως είναι τα δημητριακά και τα ζυμαρικά και το ρύζι. Τα συμπληρώματα διατροφής αυτή την περίοδο βοηθούν, είναι απαραίτητα, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, αν μιλάμε πάλι για το διάστημα της μιας εβδομάδας, δεν είναι απαραίτητα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα για να εμφανιστούν ελλείψεις. Ωστόσο, αν κάποιος έχει νηστέψει και τις 40 μέρες, τις 40, εκεί ίσως για ορισμένα θρεπτικά συστατικά να χρειαστεί συμπλήρωση. Για παράδειγμα, η βιταμίνη Β12 είναι μια βιταμίνη η οποία υπάρχει κατεξοχήν σε ζωικά τρόφιμα. Υπάρχει σε μικρές ποσότητες, σε ξηρούς καρπούς και σε φρούτα όπως η μπανάνα. Ωστόσο, δεν είναι ικανές αυτές οι τροφές να καλύψουν τις ανάγκες μας. Ένα άλλο θρεπτικό συστατικό είναι το ασβέστιο. Το οποίο λόγω του ότι αποκλείω γαλακτοκομικά θα πρέπει να βρούμε άλλες πηγές οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολο να καλύψουν τις ανάγκες μας. Δηλαδή
ασβέστιο που υπάρχει στα λαχανικά, για παράδειγμα στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, δεν είναι τόσο καλά απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Μάλιστα. Όσο είναι από το γάλα. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό Πάσχα να σας ευχηθώ. Και πάμε κατευθείαν τώρα στον Προκόπη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Ιωνία, στην εργατική εστία της Νέας Ιωνίας, καθώς σήμερα άρχισε και η διανομή των δελτίων για τον κοινωνικό τουρισμό. Τι κατάσταση βλέπεις να επικρατεί εκεί που βρίσκεσαι, Προκόπη? Πόπη, πάνω από 400 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί εδώ από το πρωί. Σήμερα λοιπόν εξυπηρετούνται όσοι το όνομά τους, το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και το Δ αυτή τη βδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα. Στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα του Πάσχα, από το Ε μέχρι και το Λ και μέχρι τις 8 Πέμπτου τα υπόλοιπα γράμματα. Από εκεί και στο εξής, όποιος δεν προλάβει μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες να παραλάβει τα δελτία του, έχει τη δυνατότητα να έρθει εδώ. Είναι στο όνομά του και μπορεί να τα παραλάβει. Θα πρέπει όσοι φτάνουν στα γραφεία του κοινωνικού τουρισμού της εργατικής εστίας να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους και το βιβλιάριο ασθενείας. Και βέβαια, είπαμε ότι ισχύει για την φετινή σεζόν. Όπως ενημερωθήκαμε, είναι ακόμη περισσότεροι οι δικαιούχοι αλλά και πολύ περισσότερα τα καταλήμματα τα οποία έχουν μπει φέτος στο πρόγραμμα. Καθώς μην ξεχνάμε, είναι και χρονιά κρίσης. Έσπευσαν πολλοί να συμμετάσχουν. Μάλιστα, Προκόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά συμβαίνουν τώρα στην εργατική εστία της Νέας Ιωνίας. Και ας επιστρέψουμε στο στούντιο για να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κλινικό ψυχολόγο, τον δόκτωρα Μιχάλη Μαντά. Καλώς ήρθατε, Χαντά. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαντά. Τι κάνετε? Για να δούμε λίγο και πάλι την περίπτωση του 19χρονου που σκόρπισε το θάνατο και στα γραφεία τη σχολή του ΟΑΕΔ, στην Πέτρου Ράλη. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Χαντά, γιατί τι παιδί είναι αυτό που είχε δώσει τόσα μηνύματα πριν, είχε αφήσει και την επιστολή, είχε προειδοποιήσει ειδική και κανείς δεν τον πήρε στα σοβαρά? Δεν ξέρω αν τον πήρε κανείς σοβαρά. Νομίζω ότι πολλοί δεν ασχολούνται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την κοινωνική απόσυρση, όπως φαίνεται να είχε αυτό το άτομο. Γι' αυτό και δεν, επειδή οι ίδιοι δεν επικοινωνούν πράγματα με το περιβάλλον και το περιβάλλον σταματάει να επικοινωνεί με αυτούς. Έτσι παραμένουν μέσα στο δικό τους κόσμο που έχουν φτιάξει. Εκεί δημιουργούνται όλων των ειδών οι μαγικές σκέψεις, οι ψευδεστήσεις, οι διαστρεβλώσεις. Δημιουργούν δηλαδή έναν δικό τους κόσμο στον οποίο είναι οι ίδιοι οι παντοκράτορες. Ταυτόχρονα δεν επιδέχονται κάποια κριτική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει ψυχολογικά, όχι διανοητικά, σε μια πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 3 έτη. Δεν έχουν τη δυνατότητα, έχουν πολύ μεγάλη οργή αυτά τα άτομα. Υπάρχει φθόνος, εάν διαβάσετε λιγάκι, όχι το συγκεκριμένο. Με αιτία ή χωρίς, κύριε Χαντά? Όλα αυτά τα συναισθήματα γεννώνται από κάποια αιτία ή όχι? Όχι στην ουσία, από την μη φυσιολογική ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου. Φυσικά, αν υπάρχουν και παράγοντες όπως ενδοοικογενειακοί ή άλλοι που επιτείνουν αυτή τη διαδικασία, είναι χειρότερα. Αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος παράγον. Είναι η διαδικασία που για κάποιο λόγο δεν εξελίσσεται αυτό το άτομο ψυχολογικά, όχι διανοητικά, και πάλι να το διευκρινίσουμε. Διανοητικά είναι μια χαρά. Ψυχολογικά έχει μείνει πίσω, δημιουργεί ένα δικό του κόσμο στον οποίο βρίσκεται. Εκεί υπάρχει οργή, υπάρχει φθόνος, υπάρχει η αίσθηση του αμοραλισμού, δηλαδή η δημιουργία της συνείδησης. Συμπτώματα δίνει, κύριε Χαντά? Φυσικά. Έπρεπε δηλαδή να γίνει κατανοητό από την οικογένεια, από το σχολικό περιβάλλον, από το κοινωνικό περίγυρο και να βοηθηθεί το παιδί εγκαίρως? Ναι, θα μπορούσε το περιβάλλον, ξέρετε, το οικογενειακό περιβάλλον συνήθως όταν υπάρχει μια ψυχική νόσος, δυστυχώς κλείνει τα μάτια του, γιατί είναι μια διαδικασία που κανείς δεν θέλει να αποδεχτεί και έτσι τα πράγματα χειροτερεύουν. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι ένας άνθρωπος μη κοινωνικός, όπως νομίζω ότι είναι, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για αυτό το άτομο, οπότε καταλαβαίνει γενικά και οι άνθρωποι. Και το ίδιο το δήλωσε εξάλλου. Ναι, αυτή λοιπόν η απόσυρση, η κοινωνική απομάκρυνση, η αίσθηση του δεν έχω επαφές με το περιβάλλον, ένα καλό σημάδι, θα λέει κανείς, για να κινητοποιήσει τους δικούς του και τους φορείς τους άλλους. Αλλά δεν γίνεται, διότι αρνούμεθα τα πράγματα όταν μας ταλαιπωρούν μέσα στην οικογένεια. Κλείνουμε τα μάτια μας σε κάτι που μας ταλαιπωρεί. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Χαντά, η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι στο πλαίσιο αυτού του μιμητισμού να δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά? Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ή μικρή πιθανότητα, δεν μπορεί να την πω, αλλά θα υπάρχει μια πιθανότητα. Και το απέφυγονται όλοι, εννοείται. Ναι, αυτό. Και να πω και κάτι σε αυτό. Ξέρετε, είναι καλό να μην δημοσιοποιούμε ούτε τις φωτογραφίες, ούτε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Εάν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάνουμε σε άλλους θύτες ή θύματα, σε όλα τα μέσα και σε εφημερίδες, ώστε να μην υπάρχει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι και φοβερά εγωκεντρικοί. Σκέφτεται αυτήν την μετά θάνατο, αν θέλετε, φήμη που θα αποκτήσουν μέσα στο δικό του το μυαλό. Και έτσι, μπορεί αυτό να.
Αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο πολλές φορές. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Χαντά, που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας μέρα. Καλή μέρα σας. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς. Θα επιστρέψουμε κοντά σας και πάλι σε πολύ λίγα λεπτά.